Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα με ένα πραγματικά ανακατεμένο πολιτικό σκηνικό με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Είμαστε χθε τη επάλξη μαζί σα μέχρι τα μεσάνυχτα, όπου βγήκε και το τελικό αποτέλεσμα με τον Σοκράτη Φάμελο να βγαίνει νικητή του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα πάμε λίγο στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντα για αρχή ποιοι είναι οι επίφοβοι βουλευτέ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν έχει ένα νέο αρχηγό, θα μα πει το παρασκήνιο, θα μα πει τα πρόσωπα που θα αναδείξει η Ελένη Καλογεροπούλου, αλλά έχει και νέε ισορροπίε. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο τελικό λογαριασμό στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι επίφοβα, θα ήθελα να τα δούμε, πρόσωπα τα οποία συζητείτε ότι μπορεί να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αν γίνεται, παρακαλώ να ξεκινήσουμε με αυτά και να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να τα δούμε. Είναι ο κ. Γιάννη Σαρακιώτης, ο οποίο εχθέ δεν πήγε να ψηφίσει και βρέθηκε στο πλευρό του κυρίου Κασελάκη. Ο κύριο Γιώργο Γκαβρίλο, που γίνεται πολλέ συζητήσει για το αν θα φύγει ή όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αν και εκείνο θα ακολουθήσει τον uh, κύριο Κασελάκη. Και μετά ακολουθούν η κυρία Κρήτα, η οποία έκλεισε με την έννοια ότι δεν θα αποχωρήσει καθώ δεν κέρδισε ο κύριο Πολάκη. Αλλά ο κύριο Φάμελο είχε πει ότι θα φύγει, αν κέρδισε ο κύριο Πολάκη. Και ο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, που φαίνεται να μέτρα ακόμα τη σκηνή του και ενδεχομένω να είχε και κάποια επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα α, γίνονται και άλλε συζητήσει, γίνεται και για την κυρία Κασιμάτη, η οποία βρέθηκε πριν από λίγη ώρα σε κοινή εκδήλωση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν θα πάει ή όχι στο Πασόκ. Η κυρία Κασιμάτη δεν, έχει κάνει μια δήλωση που λέει ότι δεν εγκαταλείπει το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ερώτημα είναι αν θα πάει στο Πασόκ και πότε. Αλλά και γι' αυτό έχουμε πολλοί ρεπορτάζ, καθώ πριν από λίγη ώρα συνεπήρξε σε μια παρουσίαση βιβλίου με τον πρόεδρο του Πασόκ. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο κλίμα, να μα πει η Ελένη ποιο είναι το πρώτο κλίμα, τι σκοπεύει να κάνει ο κύριο Φάμελο και έχει και ένα αναλυτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ για Ελένη να μα δώσει για τα πρόσωπα που σκοπεύει να αναδείξει και να αξιοποιήσει στην πρώτη γραμμή του κόμματο ο Σοκράτη Φάμελο. Λοιπόν, ε, καταρχήν, εντάξει, η επόμενη μέρα των εκλογών προφανώς βρήκε τα στελέχη της Κουμουνδούρου ιδιαίτερα αισιόδοξα, χαρούμενα και προφανώς το νέο πρόεδρο και αυτόν να, ε, να πηγαίνει από νωρί στην Κουμουνδούρου προκειμένου να δει το τι θα βρει. Γιατί κατά ψέματα ε, κανένας ε, το κόμμα... Ε, είναι σε αποσύνθεση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι από τη στιγμή που έχουν υπάρξει και, έχει υπάρξει μια διάσπαση και έχουν υπάρξει και αποχωρήσεις. Έτσι λοιπόν ο κύριος ε, Φάμελος πήγε νωρίς το πρωί σήμερα στην Κουμουνδούρο, συναντήθηκε με τον κύριο Νίκο Παπά και με την κυρία Ρανιασβίγκου, με τον κύριο Παπά. Ε, συζήτηση καθαρά διαδικαστικά ε, θέματα με την κυρία Σβίγκου, προφανώς είναι γραμματέας του κόμματος ε, θέματα τα οποία έχουν κάνει να κάνουν με τη λειτουργία ε, αυτής καθεαυτής της ε, Κουμουνδούρου δηλαδή ε, γιατί έχουν φύγει διάφορα στελέχη αλλά και γενικότερα για να πάρει μία εικόνα ε, για το πώς κινείται σήμερα και το πού βρίσκεται σήμερα ε, το κόμμα. Ε, προφανώς το βλέμμα του κυρίου ε, Φάμελου αυτή τη στιγμή είναι στραμμένο ε, σε αυτά τα στελέχη τα οποία λέγεται ότι μπορεί να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ε, ε, Είπες και εσύ προηγουμένως ότι ε, ε, για παράδειγμα ο, κύριο Σαρακιώτης. ο κύριος Σαρακιώτης η ε, είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση Ήταν χθε με τον κύριο Κασελάκη, φωτογραφήθηκε Αντί να, πάει φωτογραφήθηκε να στο κόμμα του με τον κύριο Κασελάκη ε, Ακριβώς ε, Κανένας δεν ξέρει τελικά όμως το τι θα πράξει ε, ο κύριος Σαρακιώτης. περιμένουν, αν και όλοι λένε και στην Κουμουνδούρου, ότι από τη στιγμή που έκανε αυτή την κίνηση, προφανώς ε, έχει πάρει τις αποφάσεις του και θέλει να δει το πώς θα το χειριστεί. Mm -hmm. Γιατί προφανώς και γι' αυτόν μετράει και η εκλογική του περιφέρεια. Mm -hmm. Δεν είναι όλα τα πράγματα <σχειότητα> απλά. Ο κύριος Γαβρίλος, για τον οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά... Ε, με τον κύριο Γαβρίλο μίλησε ο κύριος Φάμελο σήμερα. Ο κύριος Γαβρίλος α, ε, αύριο ή μεθαύριο αναμένεται μάλιστα να καταθέσει μία εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ μία επίκαιρη ερώτηση για τα εργασιακά. Mm -hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι... Συγγνώμη, σε Εδώ βλέπουμε στο Σούπερ ότι ούτε η κυρία Κασιμάτη ψήφισε χθε. Άρα, Κασιμάτη, Γαβρίλο, Αποστολάκη, και ό,τι είναι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμω δεν, πήγαν χθε στι εκλογικέ διαδικασίε του κόμματό του. Λοιπόν, ε, ε, ο κύριος Γαβρίλος ε, 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 λέγεται ότι είχε ενημερώσει ότι εν πάση περιπτώσει βρισκόταν κάπου που δεν μπορούσε να ψηφίσει. Η κυρία Κασιμάτη. Η κυρία Κασιμάτη, εγώ εικάζω ότι δεν θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, έκανε, το έγραψε δηλαδή. Α, ε, άλλωστε, έκανε και μία ανάρτηση σήμερα. Που λέει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και. Δεν θα προφανώς... φύγει για κασελάκι σίγουρα. Δεν, τώρα. Ναι. Τι και πότε, ε, η που... αν δεν υπάρξουν ραγδαίε εξελίξεις ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ε, εγώ ναι. δεν θεωρώ ότι. Θα φύγει η ε, κυρία mm. Κασιμάτη και θα έλεγα ότι ε, υπάρχει και μια στάση αναμονής για να δούνε πώς θα κυλήσουν και τα πράγματα Λογικό. με το Σοκράτη Φάμελ. Λογικό. Λοιπόν, ε, τώρα ο κύριος Αποστολάκης προφανώς είναι ένα από τα στελέχη τα οποία ε, όλοι περιμένουν ότι θα ανοίξει την πόρτα εξόδου Ξέρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις προσπαθήσει ο κύριος Τσίπρας το, να το του θέμα... μιλήσει, να του πει κάτι. Γιατί δεν το γνωρίζω είναι, αυτό. Ναι, είναι δεν του το κυρίου Τσίπρα... Άνθρωπο του επικρατεία. Δηλαδή, δεν ο, ο Αλέξη Τσίπρα τον έβαλε στο επικρατεία στον κύριο Αποστολάκη. Δεν πήγε μόνο του, ούτε ο ε, κασελάκης τον έβαλε. Ναι, ε, ε, δεν το γνωρίζω όμω αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχει τηλεφωνήσει. Δεν νομίζω. θα έχει τηλεφωνήσει. Ε, ο κύριος, θεωρώ τώρα, ότι ο κύριος Αποστολάκης ε, έχει ένα θέμα, προφανώς ηθικό, <Συσίλια> ε, με την έδρα, καθώς ε, αυτό που λέγεται... Ε, είναι ότι στην πραγματικότητα είναι ένας διορισμένος βουλευτής, <Συσίλια> δεν βγήκε μπήκε στη βάση είναι, δε, δε δεν, είναι κρατείας, ε, άρα δεν μπορεί να πάρει μία έδρα και να φύγει έτσι. Και έχει Από και την το υπόδειγμα άλλη... τη κυρία Ακρίτα, η οποία είπε ότι εγώ, αν είναι να φύγω, θα, τη... θα αφήσω την έδρα και θα, Θα παραδώσω πάνω. την έδρα. Δεν φεύγει Προφανώς. γιατί ο κύριο Πολάκη. Ε, και απ' την άλλη υπάρχει και το θέμα ότι αν φύγει ε, ο κύριο Αποστολάκη μόνο του παραδίδοντα την έδρα. Mm. Τι να τον κάνει και ο κύριο Κασελάκη, Βουλευτέ ναι, θέλει. Δωγάνη, ναι. Δηλαδή, κατάλαβε, άλλο ένα θέλεχο. Οκ, okay, ένα θέλεχο. Έχει το συμβολισμό του. Αλλά από εκεί και ύστερα, αυτό που έχει σημασία. Είναι η κάψα του η πολιτική, όπω το λένε. Αυτή είναι να Είναι να έχει βουλευτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριο Φάμελο έχει να λύσει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα ναι, όμως ναι, το ναι, οποίο ναι, δεν ναι, μπορεί. Ναι να τραβήξει σε μάκρο. Το δηλαδή μασάζ και οι διαπραγματεύσει είναι να γίνει και τα λοιπά. Ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα ε, θα πρέπει να λήξει. Γιατί γιατί έτσι συντηρείται η αρνητική δημοσιότητα Μάλιστα. για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεχίζουν και φεύγουν στελέχη. Για πε μα λίγο, και ποιοι πέρα από αυτού που φεύγουν και έρχονται θα αναδειχθούν. Από τον λοιπόν, κύριο Φάμελο, καταρκή, γιατί η ηγεσία σημαίνει μια πρόσωπα. Να πούμε ότι πάντα. ο κύριος Φάμελος σε επόμενες μέρες θα μιλήσει με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Λόγιμη. Είναι σημαντικό, ε, ό,τι και να του ζητήσει θεωρώ ότι ο κύριος Πολάκης θα του... Ε, θα του τη δώσει. Δηλαδή, αν ζητήσει να είναι ο πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, προκειμένου να απαντάει αυτό στην κυβέρνηση για όλα τα θέματα, εικάζω ότι ο κύριο Φάμελος θα συνενέσει. Εξάλλου, μετά τη δήλωση τη χθεσινή που είπε ότι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ τον εκφράζει, νομίζω ότι έχει κάνει σαφέ και το δικό του μήνυμα και ο Πολάκη. Θέλει πράγματι δεν το πει και αυτό και η κίνηση που έκανε και ο κύριος Φάμελος σήμερα τον ευχαρίστησε για την κίνηση ναι. που έκανε. Ε, και οι δύο Όπως και, και να είναι, όπως και να είναι, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι ε, προφανώς ε, στα, λόγια, στα όρια της λογικής ότι ζητήσει ο κύριος Πολάκης ε. θα γίνει αποδεκτό γιατί. Ε, είναι ένα τέλεχος το οποίο έχει μία μεγάλη τι, μετά, δύναμη. Θα με του όλα, το μισό ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Που αν πήγαιναν σε δεύτερο γύρο όμως δεν θα τον είχε. Αν, αν πήγαιναν σε δεύτερο γύρο, ο κ. Πολάκη θα ήταν 60-40 Προφανώ. Αλλά δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία. Γιατί, το, ε, λέμε τι καλά που έκανε ο κ. Πολάκης και δεν ταλαιπώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, ήταν μια που συνέφερε τον ίδιο. Γιατί αν πήγαιναν στο δεύτερο γύρο, δεν θα να το μισό αυτό το λέω. και η δεύτερη να πάει σε Στοιχίζει ε, ο, 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 ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πεθαμένο οικονομικά. Και... Μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Ε, με δεδομένο στηρίζε. ότι ξέραν ποιο θα είναι ο νικητή. Ε, δηλαδή. Ακριβώ. Με δεδομένο ότι θα ξέραν τον νικητή. Ναι, Άρα, τον κύριο ο κύριο Πολάκη το χειρίστηκε προφανώ. Ε, με τον καλύτερο τρόπο για τον εαυτό του, κράτησε το 43,5% έκανε μία κίνηση η οποία εκτιμήθηκε μέσα στο κόμμα από, πάρα πο από όλους και είναι παίχτης τώρα. Ε, και, ε, και τώρα είναι παίχτης, ακριβώς. Ποιος θα, δεν από εκεί ποιος, ποιος θα έχει φάμελος Λοιπόν, ε, ε, έχει θα, ε, θα ε, 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 έχει, ακούγονται διάφορα ονόματα για τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτική ομάδας. Mm. Είπαμε, είναι ο κύριος Πολάκης. Αν ο κύριος Πολάκης δεν ζητήσει αυτή τη θέση, ακούγονται τα ονόματα του ε, κυρίου Διονύση Καλαμακιανού. Τα βλέπουμε, το είναι το ρεπορτάζ σου, τα πρόσωπα που έχει στείλει. Ε, θα ερωτηθεί και ο κύριο Νίκο Παπά. Θεωρώ ότι θα... κάποια συζήτηση, γιατί σήμερα έγιναν μόνο για ε, θέματα. Ναι, λειτουργικά. Λειτουργικά. Εντάξει, αλλά φαντάζομαι ένα ε, μπορεί κύριος, να το και. Ο κύριο ε, Καλαματιανό. Ε, παίζει το όνομά του δυναμικά. Mm. Σήμερα ο κύριο Φάμελος συναντήθηκε με τον κύριο Ζαμπάρα. Από Δεν ξε... Καλά νέα στελέχη ε, του Σύριζα. ε, Από τα καλά νέα στελέχη, από τα, τα να πολύ καλά νέα στελέχη. Θε... Σίγουρα θα είναι στην ομάδα η οποία, ε, την οποία θα αναδείξει ο κύριο ε, Φάμελος mm. Από εκεί και ύστερα. Ε, ακούγονται και τα ονόματα της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου, mm -hmm. ε, του κυρίου Θεόφιλου Ξανθόλου, του και Γιώργου του Καραμέρου, ε, του Χρήστου του Γιανούλη, Πολύ στενός συνεργάτης ήταν πλάι του ε, σε όλη την εκλογική μάχη που έδωσε ο κύριος Φάμελος. Ε, ε, και ε, από εκεί και ύστερα, αυτά τα στελέχη... Και και Το είπα. Ο, και ο κύριος και ακούγεται λέ, και για τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα. Δηλαδή, ε, θα, ε, θα είναι... Ε, τα ένα, θα έχει ένα πολύ ενεργό ρόλο mm -hmm. ο κύριος και Λοιπόν, ε, από εκεί και ύστερα, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης <χει> αναμένεται <χει> να είναι ο εισηγητής των προϋπολογισμό. Mm -hmm. Άρα, ε, και παρά τα όσα έχουν ακουστεί και για τον κύριο Μαμουλάκη, ότι έχει δεύτερες σκέψεις και το ένα και το άλλο, mm -hmm. όχι για τον κύριο Κασελάκη, ε, για, άλλες για, για άλλες πολιτείες, ναι, ε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ε, να, να παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ Άς. στα στελέχη που θα αξιοποιηθούν και θα είναι και ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός ε, από τους νέους και ναι. και σε όχι ναι, νέος στον χώρο ναι. το ε, τώρα μπορεί το... να έχω αντικείσει κάποιον δεν μιλάμε τώρα για τα στελέχη τα στελέχη κοινοβουλευτικέ, κοινοβουλευτική. Τα, για στελέχη, τα, ε, τα στις οποία. Στις δεν μιλάμε για την κυρία Γεροβασίλη τώρα. Δηλαδή, Όχι, καλά, δεν θα μπει δηλαδή, καταλα... λάρη. Αντιλαμβανόμαστε και λέμε. Ε, έχει έτσι και αλλιώ τον δικό τη ρόλο. Ναι. Είναι αντιπρόεδρο. Θα πάρουν ρόλου κοινοβουλευτικού. Έτσι κι αλλιώ είναι αντιπρόεδρο. Ναι. Και οπότε θέλει να φτιάξει και μία νέα ομάδα ναι. με νέου ανθρώπου. Φυσιολογικό. Ζαμπάρο, ο ψυχογειό. Να τραβήξουν και να έχουν μία διαφορετική παρουσία. Και εικόνα. Και εικόνα, ακριβώ. Πάμε να προχωρήσουμε. Ε, Ολοκλήρωσε, Ελένη. Ολοκλήρωσα, ολοκλήρωσα. Να πάμε να δούμε και μια εικόνα από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί φαίνεται ότι έχουμε και μια πρόβατζενεράλ εν ώψη του προπολογισμού. Και το α, κομμάτι του προπολογισμού θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα δούμε μια εντελώ διαφορετική Βουλή. Θα δούμε το Φάμελο Αρχηγό. Δεν τον έχουμε ξαναδεί σε μια μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε τον Ανδρουλάκη, αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση. Επίση, δεν τον έχουμε ξαναδεί μετά από όλε αυτέ τι αλλαγέ που έγιναν. Και τον κ. Μητσοτάκη να παίζει τα χαρτιά του για το σχέδιο τη κυβέρνηση για τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα, η Βουλή και ο προπολογισμό θα είναι το νέο παζ. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παζ.